Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου και καλώς ήλθατε σε ένα καινούριο video reaction. Σήμερα λοιπόν παιδιά θα αντιδράσουμε στις πιο τέλειες και στιγμιάτικες κατασκευές στο TikTok. Για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή με το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Ένα follow στο Instagram και στο TikTok, γιατί παιδιά στο TikTok κάθε μέρα για όλο το Δεκέμβριο σας ανεβάζω mini vlog μας που σας δείχνω την καθημερινότητά μου. Οπότε θα πάτε να με ακολουθήσετε και εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν παιδιά και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν παιδιά να ξεκινήσουμε. Για πρώτο TikTok βλέπουμε κάτι σκουφάκια παιδιά, όπου λέει παίρνεις λέει χαρτί υγείας και το κόβεις σε λωρίδες, παίρνεις νήμα και το περνάς μέσα από τη λωρίδα που μόλις έφτιαξε με το χαρτί υγείας. Τα περνάς γύρω γύρω και δένεις από πάνω ένα για να δημιουργήσεις μάλλον το σκούφο λογικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατασκευή, είναι ωραία. Έχει μέσα και δωράκι, σοκολατάκι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε επόμενο, βλέπουμε παιδιά γύρω γύρω ένα τούλι κόκκινο και το περνάνε γύρω γύρω από την πόρτα για να σχηματίσουν λογικά το σχήμα του φιόγκου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω δει παιδιά σε αρκετά μαγαζιά έξω. Και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τέλειο, πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Next, πάμε σε επόμενο παιδιά, βλέπουμε ένα καπάκι από μαρμελάδα και κολλάνε παιδιά με θερμόκολλα κάποιες μπάλες γύρω γύρω. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Για να δούμε τι θέλει να φτιάξει. Α, βάση για κεράκι, πάρα πολύ ωραία και χριστουγεννιάτικο, μου αρέσει πάρα πολύ παιδιά. Να το μπορείς να κάνεις με απλά υλικά τα οποία έχεις σπίτι σου. Σου περισσεύουν π.χ. μπάλες. Έχεις και ένα καπάκι ξεχασμένο στο ντουλάπι και μπουμ, έχεις κάνει την καλύτερη κατασκευή που θα μπορούσες να κάνεις. Πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο αυτό, μου αρέσει. Next, πάμε σε επόμενο. Βλέπουμε επειδή έχουν πάρει έναν κόνο και περνάνε γύρω γύρω μια ζελατίνη και παίρνουν και νήμα και το περνάνε γύρω γύρω. Λογικά για να κάνουν το σχήμα του δέντρου. Ρίχνουν γκλίτερ, πάρα πολύ ωραίο και το στολίζουν με θερμόκολλα. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δεντράκι. Εγώ άμα με ρωτάτε θα το έφτιαχνα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στο επόμενο που βλέπουμε παιδιά καλαμάκια από αυτά που παπαριάζουν εκεί να πέσια. Παίρνουν μια ταινία διπλής όψεως, πρέπει να είναι αυτό λογικά. Α, και κάνουν διάφορα σχεδία και γύρω γύρω με τα καλαμάκια. Παίρνουν κάτι φύλλα και τα βλάνε γύρω γύρω και βάζουν ένα κεράκι και κάνεις πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή και μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα καλαμάκια τα οποία είναι απέσια και άθλια για να φτιάξεις αυτό το υπέροχο έργο. Πάρα πολύ ωραίο. Προτιμώ τα μεταλλικά καλαμάκια εγώ παιδιά, δεν ξέρω εσείς. Αλλά ναι, προτιμώ τα μεταλλικά από αυτά που παπαριάζουν. Next, πάμε σε επόμενη κατασκευή που παίρνει παιδιά ένα κορμό από δέντρο και κολλάνε πάλι με θερμόκολλα γύρω γύρω κάτι σαν ελατάκια. Ωραία. Τα περνάνε και πάνω με άσπρο για να δείχνουν χιονισμένα. Τέλεια. Κολλάνε κάτι κόκκινα στα σταφύλια. Και ζωγραφίζουν κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο. Και γράφεις τη δικιά σου ευχή για τα Χριστούγεννα. Πόσο τέλειο παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα και για δώρο είναι αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τίμιο. Πάρα πολύ καλό. 10 στα 10. Πάμε σε επόμενο που βλέπουμε παιδιά ένα γλόμπο και κολλάνε διάφορα δεντράκια γύρω γύρω στη βάση του. Πάρα πολύ ωραία, χρυσόσκονη, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Κόλλα, πάλι χρυσόσκονη και μπουμ, έχεις φτιάξει μία χιονόμπαλα. Πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή αν έχεις ένα γλόμπο όπου δεν τον έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ σου, είναι ευκαιρία να τον αξιοποιήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Μαμά, έχουμε κάνει ένα γλόμπο. Θέλω να κάνω μια κατασκευή. Next, πάμε στο επόμενο παιδιά που βλέπουμε κάτι ξυλαράκια σαν αυτά που έχουν τα σουβλάκια και έχουν φτιάξει γύρω γύρω με νήμα το σχήμα του δέντρου πάλι για άλλη μια φορά. Α, και κολλάνε αστεράκια. Βάζουν μέσα στον κόνο φωτάκια. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Απάνω δεν φωτίζει πάρα πολύ ωραία όμως, αλλά είναι αξιοπρεπέστατο. Πολύ καλό, εντάξει. Δεν είναι και από τα αγαπημένα μου, αλλά αξίζει full πιστεύω. Next, πάμε σε επόμενο που βλέπουμε παιδιά
κάτι αστεράκια. Ωραία. Α, πάλι από αυτά που τα σουβλάκια παίρνουν, παιδιά. Τα κολλάνε με θερμόκολλα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μετά παίρνουν σπάγκο και το περνάνε γύρω-γύρω μέχρι να γεμίσει όλο το αστεράκι που έχουν δημιουργήσει. Και θα βάλω λίγα και μέσα φωτάκια και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και έχω και κάτι φωτάκι με μπαταρία, αλλά θα τα βάλω αυτά εκεί πέρα και να κάνω βιντεοκατασκευή στο TikTok. Σε live μου. Σύνεστε. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια πόσοι με ακολουθείτε στο TikTok και βλέπετε κατασκευές που κάνω σε live μου. Για πείτε μου. Για πείτε μου, παιδιά, κάτω. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό, είναι τέλειο. Πάμε σε επόμενο παιδιά που βλέπουμε άσπρες μπάλες και ένα σαν ξύλινο κυκλικό. Βάζουν φωτάκια αυτοί, ωραία. Και κρέμονται οι παλίτσες. Και άλλα φωτάκια από μέσα. Βάζουν cornflower, την αυτοαλεύρι, δεν ξέρω. Βάζουν κάτι δεντράκια, κάτι σπιτάκια. Βάζουν και αυτό που έχουν φτιάξει απάνω. Βάζουν κιόλας γύρω-γύρω και αυτή την κορδελίτσα. Και έχουν φτιάξει το τέλειο χριστουγεννιάτικο χωριό. Πάρα πολύ μου αρέσει, παιδιά, αυτή η κατασκευή. Μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα. Αυτό εδώ το ποτήρι που μου το έχουν κάνει δώρο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Που έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα αυτό το χιονισμένο τοπίο. Πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο. Τι μπορείς να κάνεις με πράγματα τα οποία έχεις στο σπίτι σου, πραγματικά είναι πάρα πολλά και εποχιακά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μ' αρέσουν πολύ οι κατασκευές σε μένα. Πάμε σε επόμενη κατασκευή που βλέπουμε, παιδιά, ένα στρογγυλό σαν στεφάνι. Κολλάνε πάνω στολίδια και περνάνε γύρω-γύρω φωτάκια. Και έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Έλα, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για να το κρεμάσεις π.χ. κάπου στο γραφείο σου. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να σας έδωσα έμπνευση να κάθεστε και εσείς να φτιάξετε μια χριστουγεννιάτικη κατασκευή φέτος. Και θέλω όσοι κάθεστε και φτιάξετε χριστουγεννιάτικη κατασκευή από αυτές που είδατε εδώ πέρα τώρα, να με κάνετε στο Instagram tag για να τη δω και να σας κάνω και repost. Αυτά λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα θα σας έχω μία playlist όπου μπορείτε να δείτε βίντεο χριστουγεννιάτικα παλιά και εδώ πέρα θα σας έχω το κουμπάκι για να κάνετε εγγραφή. Φιλάκια πολλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!